we think would diversify the energy supply. We have joined in this meeting with the Secretary of State, Mike Pompeo. I think it's significant. We have also the presence of Mr. Pompeo, the Minister of State. Εξωτερικών των ΗΠΑ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις στο ζήτημα τις οποίες θα συζητήσουμε και θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα είναι μακροπρόθεσμο και θα υποδεχθούμε και άλλες χώρες στις συζητήσεις μας, όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και οποιαδήποτε άλλη χώρα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και ήδη ανυπομονούμε για την επόμενη μας συνάντηση. Δίνω τον λόγο στον κύριο Αναστασιάδη. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ομόλογό μου, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για αυτή την ιστορική στιγμή. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που έχουμε εδώ πέρα και τον κύριο Πομπέο. Η παρουσία του εδώ είναι μια απτή απόδειξη για το πόσο σημαντικό είναι το εγχείρημα και πόσο σημαντικό είναι και για τις Ηνωμένες Πολιτείες εμπροκειμένο η ενεργειακή το ενεργειακό πρόγραμμα της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλω να επαναλάβω τη δέσμευση της Κύπρου σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν απτές δράσεις ούτως ώστε να συμβάλλουμε στην ασφάλεια, την ευημερία και την ευρύτερη δύναμη στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, επαναλαμβάνω, το ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ βρίσκεται εδώ και μας πλαισιώνει σε αυτές τις πολύ σημαντικές διαδικασίες συζήτησης που έχουμε ξεκινήσει ως προς την ασφάλεια του εφοδιασμού, της εξέλιξης σε ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Ευρώπης. Ευχαριστώ εκ νέου για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά σημαντικό αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω και πόσες φορές έχω βρεθεί στην Ιερουσαλήμ. Νομίζω ότι είναι η έκτη φορά που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή την στρατηγική σημασία τριμερή συνεργασία και θεωρώ, είμαι πολύ... νιώθω πολύ χαρούμενος εδώ στην Ιερουσαλήμ. Τα τελευταία χρόνια οι χώρες μας, οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου έχουν γράψει τόσο από κοινού όσο και ατομικά, έχουν δείξει ότι η στρατηγική αυτά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει στρατηγική σημασίας. Πρόκειται για αυτή την τριμερή στρατηγική διάσταση και ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας. Η συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Πομπέο, υπογραμμίζει την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Και αυτή η συμμετοχή του κύριου Πομπέο νομίζω ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, ειδικά όταν πρόκειται για την ενέργεια, αλλά και σε άλλους τομείς όπως είναι η ασφάλεια και η οικονομία. Διότι οι προκλήσεις, όπως γνωρίζετε, που έχουμε μπροστά μας αποτελούν και τον λόγο για τον οποίο ναι μεν υπάρχουν οι προκλήσεις αλλά υπάρχουν και τεράστιες ευκαιρίες. Ουσιαστικά η βασική ουσιαστική ιδέα είναι πολύ απλή αλλά και υψής της σημασίας ταυτόχρονα. Η ιδέα λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές δίκτυο που θα μεταφέρει τους ενεργειακούς πόρους από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη μέσω του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδος και κατ' επέκταση
της Ευρώπης και θεωρώ ότι η παγίωση της, του αγωγού EastMed μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως προς την ασφάλεια, ως και ως προς την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Γι' αυτό και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας ως προς αυτό το θέμα και είμαι πεπισμένος ότι οι συζητήσεις μας θα είναι υποφελείς όχι μόνο για το ενεργειακό, για τον ενεργειακό τομέα, αλλά και, όπως είπα και προηγουμένως, για την ασφάλεια, την σταθερότητα και την φυσικά την οικονομική ανάπτυξη και άνθηση της ευρύτερης περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ στην Ιερουσαλήμ. Αγαπητέ κύριε Τσίπρα, αγαπητέ πρόεδρε, κύριε Αναστασιάδης, ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες ήμουν στο Τέξας, όπου βρέθηκαν πολύ μεγάλοι παίκτες του ενεργειακού τομέα και εκεί συζητήσαμε ακριβώς γι' αυτό το θέμα για τις σχέσεις και τις ευκαιρίες της δημιουργίας σχέσεων ως προς την δημιουργία δομών που δεν υπήρχαν προηγουμένως και όλο αυτό είναι υποφελές για όλους. Είναι μια ζωτική σημασία στιγμή όταν υπάρχουν όλες αυτές οι πυρηνικές δυνάμεις, η Κίνα, η Ρωσία όπου και όλα τα γεωστρατηγικά διακυβεύματα στο Νότο και στην Ανατολή και εμείς στην οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούμε την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ πολύ σημαντικούς εταίρους και συμμάχους μας. Γι' αυτό θεωρούμε και υψίστη σημασία αυτή την συζήτηση ως προς την, το ενεργειακό κομμάτι που θα συμβάλλει στην ασφάλεια και στην βιωσιμότητα. Είμαστε ελεύθερες αγορές και ελεύθερες χώρες και δημιουργούμε από κοινού ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πεδίο. Και νομίζω ότι έτσι θα προσελκύσουμε και επενδύσεις και θα μεγιστοποιήσουμε τους πόρους ούτως ώστε οι ανοιχτές υποδομές και οι ανοιχτές μας χώρες να λειτουργήσουν ως μια καλαλαδωμένη μηχανή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν παρόντες εδώ. Και τώρα καλώ όλους να κάτσουν στο τραπέζι για να ξεκινήσουμε.